Σε ρυθμούς σκληρού ροκ κινείται πλέον, κυρίες και κύριοι, η πολιτική σκηνή μετά την αυλαία της συζήτησης επί της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε η αντιπολίτευση και η οποία απερίφθη με τις ψήφους της πλειοψηφίας, αλλά και της παραίτησης δύο εκ των στενότερων συνεργατών του Πρωθυπουργού λίγο πριν από την ομιλία του στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης είχαν μια άγρια αντιπαράθεση με αλληλοκατηγορίες για εξυπηρέτηση συμφερόντων και προσωπικές βολές. Σε μια ταραχώδη συνεδρίαση με πολλαπλές διακοπές και εκρηκτικό κλίμα, ο Πρωθυπουργός πέρασε στην αντεπίθεση και κινούμενος σε πρωτοφανείς για τον ίδιο υψηλούς τόνους, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα που, όπως κατήγγειλε, επιχειρούν να ρίξουν την κυβέρνηση. Δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο στο τιμόνι του τόπου. Είναι αυτοί που ψηφίζουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Τον τόπο κυβερνά ο κυρίαρχος λαός δια των εκλεγμένων αντιπροσώπων του και όχι τα φουσκωμένα πορτοφόλια. Και αν νομίζουν κάποιοι ότι όλοι και όλα είναι εξαγοράσιμα, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Με το κλίμα στα υπουργικά έδρα να βαρύ λόγω των παραιτήσεων του Υπουργού Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου και του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκου για την παρουσία του σε εορταστικό δείπνο του εκδότη του Βήματος την περασμένη Κυριακή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέταξε το γάντι σε επιχειρηματίες που έχουν πολιτικές βλέψεις, ενώ η αντιπολίτευση έβαλε στο κάδρο τον ίδιο. Αν κάποιος εκδότης, κάποιος μεγάλος επιχειρηματίας έχει πολιτικές βλέψεις, ας εμφανιστεί ανοιχτά στην πολιτική αρένα. Ο ίδιος όμως, όχι μέσω πληροξουσίων. Αν επιθυμούν λοιπόν να εμφανιστούν, να κριθούν, να συγκριθούν και να μετρηθούν. Δεν τα κατάφεραν στην αποστολή τους, στράβωσε κάτι ή δεν γνωρίζατε ότι πήγαν σε συνάντηση μεγάλου επιχειρηματία. Αν γνωρίζατε, ήσασταν υπεύθυνος για την αποστολή. Αν δεν γνωρίζατε, δεν γνωρίζετε τι κάνει η κυβέρνηση και είστε επικίνδυνος για πρωθυπουργός, κύριε Μητσοτάκη. Τελικά, όπως διάβασα, καπνίζανε πουρα ο κύριος Μπρατάκος και ο κύριος Παπασταύρου ή τους στείλατε να καπνίσουν την πίπα της ειρήνης με τα συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Ο πυρήνας του προβλήματος, ο πυρήνας διαφοροράς είναι το Μέγαρο Μαξίμου και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σφοδρό ήταν τον Μπράντεφερ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη για το ποιος έχει στενές σχέσεις με συμφέροντα και για το κράτος δικαίου. Το δημοσίευμα λοιπόν υιοθετείται αμέσως από εσάς με το συνηθισμένο, οργισμένο και θυμωμένο σας ύφος και θέτεται θέματα δυσπιστίας. Εντυπωσιακά αντανακλαστικά. Κάποιος καχύποπτος θα σας έλεγε ότι γνωρίζατε το δημοσίευμα πριν τυπωθεί η εφημερίδα. Ακούστε λίγο κύριε Ανδρουλάκη, μην κοιτάτε συνέχεια το κινητό σας. Δεν έχετε να ξαναμιλήσετε, μην αγχώνεστε, δεν χρειάζεται να σας δώσει κανείς κατευθύνσεις. Ποια συμφέροντα καταγγέλλετε? Αυτά που το πρωί της Κυριακής λέγατε ότι θέλουν να σας ρίξουν και να σας αποσταθεροποιήσουν και το βράδυ της Κυριακής πίνανε ποτάρες με τους πιο στενούς σας συνεργάτες. Όσοι αγωνιούμε για το κράτος δικαίου, στεκόμαστε απέναντι στο ύφος και το ήθος της διακυβέρνησής σας. Κράτος δικαίου λοιπόν. Διαβάζω το σημερινό άρθρο στην Καθημερινή του κύριου Νίκου Αλιβιζάτου. Εξ όσων γνωρίζω, συνεργάτη σας. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Ανδρουλάκη, παρακαλώ, παρακαλώ. Μπορώ λοιπόν, τέτοιο μεκανισμό δεν με έχετε συνηθίσει. Ησυχία λοιπόν, παρακαλώ. Μα επειδή το έχετε διαβάσει, γι' αυτό έχετε κοκκινήσει. Από το 1974 η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου όπως δεν ήταν ποτέ στη νεότερη ιστορία της. Και μάλιστα, προσέξτε, βελτιώνεται. Κάτι που μόνο αφελείς και ανιστόρητοι τολμούν να αμφισβητήσουν. Ο κύριος Αλιβιζάτος μόλις σας αποκάλεσε αφελή και ανιστόρητο. Η σύγκρουση, αν και εκ του μακρόθεν, ήταν με τοπική και με τον Στέφανο Κασελάκη για τα περί εκλογών με Διεθνή Επιτροπή. Κύριε Μητσοτάκη, διοικείτε μια οργάνωση υποδιάλυση. Σας επαναφέρω την πρότασή μου για αξιοπρεπή αποχώρηση προτού το παρακράτος που στήσατε καταρρεύσει πάνω σας. Να σταματήσει επιτέλους ο φαντάρος των 20 ημερών, κύριος Κασελάκης, τις ανιστόρητες ανοησίες περί παρατηρητών, περί νοθείας εκλογών και περί αποχώρησης κυβέρνησης. Συνεχίζουμε. Επιτέλους, κυβερνητικός εκπρόσωπος τον χαρακτήρισε υπονομευτή του πολιτεύματος. Και ορθά, αλλά αυτή είναι μία όψη του νομίσματος.
Η άλλη είναι ότι ο κύριος Κασελάκης είναι απλά φεδρός. Κάθε μέρα εξακοντίζει και μια διαφορετική σαχλαμάρα. Ζήτησε ως μόνη πολιτική διέξοδο τη διενέργεια εκλογών εφόσον αμφισβητείται η αξιοπιστία του Πρωθυπουργού και η λειτουργία συνολικά της κυβέρνησης. Ώστε να γίνει και μια πραγματικά αμερόληπτη έρευνα για όλα τα μεγάλα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται. Εχμηρά σχολίασαν τις παραιτήσεις των κυρίων Μπρατάκου και Παπασταύρου και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διευρύνεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αυτής της πολιτικής, ιδιαίτερα της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον κύριο Μητσοτάκη, δυναμώνει η κοινωνική συμμαχία. Είστε όλοι συνυπεύθυνοι. Δεν σας σώζουν οι δύο παραιτήσεις. Αν κάποιος πρέπει να παραιτηθεί, είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο αρχιερέας της συγκάλυψης του ψεύδους και της παραπληροφόρησης. Παραιτήθηκαν γιατί ακριβώς η γυναίκα του Κέσσα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται. Και ο Μητσοτάκης απεδέχτηκε τις παραιτήσεις για αυτόν τον λόγο. Αλλά, θες να πας να κάνεις κάποιο είδους συμφωνία με τον Βαγγέλη Μαρνέκη, όπως μας κατηγορεί αντιπολίτευση. Πας σε ένα πάρτι μάλλον 40. Κυβερνητικές πηγές απεδίδαν τις παραιτήσεις το γεγονός ότι η συμμετοχή των δύο υπουργών σε μια κοινωνική εκδήλωση έστειλε το λάθος μήνυμα. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η επόμενη μέρα και πώς θα αντικατασταθούν, Γιάννη Καντέλη, πρώτα απ' όλα τα δύο πρόσωπα. Ναι, διότι πρόκειται για δύο κρίσιμα πόστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Μαθαίνουμε σήμερα ότι ο κύριος Βορύδης θα μετακομίσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα πάρει και το κομμάτι του νομοθετικού έργου μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, τον κύριο Κουτνατζή, που πλέον θα έχουν αυτή την αρμοδιότητα. Ενώ την Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να πληροφορηθούμε το πρόσωπο το οποίο θα μπει στη θέση του κυρίου Μπρατάκου. Είναι μια νευραλική. Θα είναι ο κύριος Μιλωνάκης. Ο κύριος Μιλωνάκης. Που κυκλοφόρησε το όνομά του. Ακριβώς. Πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Μιλωνάκης θα παραμείνει Γενικός Γραμματέας στην Βουλή. Σύμφωνα με τις. Είναι σαφές ότι στη θέση του Γενικού Γραμματέα θα μπει ένα πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του κυρίου Μητσοτάκη. Πολιτικό πρόσωπο, λένε οι πληροφορίες ή όχι. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης εξετάζει όλες τις επιλογές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σίγουρα λοιπόν θα είναι ένα έμπιστο πρόσωπο και Δευτέρα, Τρίτη θα έχει γίνει γνωστό, όπως πληροφορούμαστε, ποιο θα είναι αυτό το πρόσωπο. Μένουν κανονικά στις θέσεις τους και αποκτούν και έναν ιδιαίτερο ρόλο στις νέες συνθήκες τόσο ο κ. Κέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, όσο και ο Υφυπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Άρα, τώρα, μετά τη χθεσινή διαδικασία, ποια είναι η αποτίμηση που γίνεται συνολικά στο Μέγαρο Μαξίμου, Γιάννη? Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός έστειλε και σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και το κρατούν αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης ένα σαφές μήνυμα ότι δεν θα συγκυβερνήσει με εξωθεσμικούς παράγοντες και με παράκεντρα. Το επανέλαβε σήμερα. Το επανέλαβε, ναι, δίνοντας έμφαση σε αυτό. Και από εκεί και πέρα, από την χθεσινή του ομιλία, της στέκονται στο γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε με ειλικρίνεια και με σεβασμό πρώτα στην κοινωνία και στους συγγενείς των θυμάτων. Αποδόμησε, όπως λένε, τα όσα λέει η αντιπολίτευση γύρω από το δυστύχημα των Τεμπών, δίνοντας τις πραγματικές διαστάσεις και τα γεγονότα. Και ταυτοχρόνως, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε και στο βασικό αίτημα της αντιπολίτευσης, που είναι η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, λέγοντας ότι για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να υπάρχει ένα κατηγορητήριο. Κάτι που δεν πάει να καταθέσει στη Βουλή κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία φωνάζουν. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Θα ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης εκ νέου σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Προσωπικά είχα την ευκαιρία να επαναλάβω κάτι το οποίο έχω πει πολλές φορές και εδώ στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν συγκυβερνούμε με κανένα συμφέρον. Καθένας στο ρόλο του.